Γεια χαρά σε όλους! Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αναμφισβήτητα, το Βερολίνο είναι ένας δημοφιλής προορισμός εδώ στην Ευρώπη. Η ιστορία του Βερολίνου είναι πάρα πολύ μεγάλη, που σίγουρα σε αυτό εδώ το βιντεάκι δεν θα μπορούσαμε να την πούμε όλοι. Πάμε όμως να πούμε 2-3 πραγματάκια για αρχή. Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και το τέλος του Τρίτου Ράιχ, το Βερολίνο ήταν χωρισμένο σε 4 ζώνες κατοχής. Οι δυτικές ζώνες σχημάτισαν το Δυτικό Βερολίνο και η Σοβιετική το Ανατολικό Βερολίνο. Και μιας και βρισκόμαστε ακριβώς εδώ στο τείχος του Βερολίνου που έχουν διατηρηθεί και έχουν μείνει κάποια κομμάτια από το τείχος που υπήρχε τότε, λέω να σας πω και 2-3 πραγματάκια γύρω από αυτή την ιστορία. Πήρα εδώ και την ομπρελίτσα μου γιατί βρέχει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το 1989. Ουσιαστικά από τη μεγάλη πίεση που υπήρχε από τους κατοίκους που ήταν από την ανατολική πλευρά του Βερολίνου, σιγά σιγά σταδιακά κατεδαφίστηκε το τείχος του Βερολίνου. Ήταν ένα φυσικό και ιδεολογικό φράγμα που χώρισε για 28 ολόκληρα χρόνια το Βερολίνο στα δύο, στο ανατολικό και στο δυτικό, όπως έχουμε αναφέρει και πιο πριν. Υπήρξε το γνωστότερο σύμβολο του ψυχρού πολέμου. Εκατοντάδες άνθρωποι προσπάθησαν να το παραβιάσουν και να περάσουν στο δυτικό Βερολίνο. Αρκετοί όμως από αυτούς έπεσαν νεκροί από τα όπλα των ανατολικογερμανικών δυνάμεων ασφαλείας. Η Δύση, και όχι άδικα, το ονόμασε τείχος της ντροπής. Βρισκόμαστε στην πύλη του Βραντεμβούργου. Η πύλη αυτή αποτελούσε παλαιότερα την πύλη της πόλης του Βερολίνου. Η πύλη κατασκευάστηκε από τον Φρεντερίκο Γουλιέλμο τον Δεύτερο. Πρόκειται για ένα οικοδόμημα νεοκλασσικού ρυθμού, το οποίο θυμίζει τα προπύλια της Ακρόπολης. Βρισκόμαστε στο νησί των Μουσείων, ένα υπέροχο μέρος όπου τον περιβάλλει ο ποταμός Σπρέ. Είναι ένα σύμπλεγμα 5 μουσείων όπου στο κέντρο του υπάρχει ο εντυπωσιακός καθεδρικός ναός του Βερολίνου. Σε μικρή απόσταση από την πύλη του Βραντεμβούργου βρίσκεται αυτό εδώ το μνημείο, το μνημείο του Ολοκαυτώματος των Εβραίων. Είναι ένα μνημείο που φτιάχτηκε το 2003 στη μνήμη των Εβραίων που εξοντώθηκαν από τους Ναζί. Βλέποντας εδώ αυτές εδώ τις πλάκες, αρχικά φαίνονται λες και είναι τάφη. Δεν είναι τάφη, είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό και ξεχωριστό θα έλεγα μνημείο. Δεν έχω ξαναδεί πουθενά κάτι τέτοιο, κάτι παρόμοιο με αυτό. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, επειδή σε πιάνει λίγο η καρδιά σου όταν βρίσκεις εδώ και όταν περπατάς ανάμεσα από όλα αυτά, το οποίο έχει έτσι μια αίσθηση λαβύρινθου και επίσης από ό,τι ενημερώθηκα, δεν θα δείτε πουθενά σε καμία πλάκα, κανένα όνομα, καμία πληροφορία. Είναι όλα απρόσωπα. Ουσιαστικά δείχνει το μέγεθος των ανθρώπων που εξοντώθηκαν, το οποίο τον ακριβή αριθμό νομίζω κανένας δεν τον γνωρίζει. Thank you.
Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy σε όλους και ως Reichstag. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε έξω από το γυάλινο τρούλο, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς πάνω από το κοινοβούλιο. Έχει δημιουργηθεί για το κοινό, μπορείς να ανέβεις δωρεάν πάνω. Βρισκόμαστε στη Markthalle, μία πάρα πολύ ωραία αγορά, η οποία έχει κάτι ιδιαίτερο.
Το ιδιαίτερο είναι ότι είναι από τις ελάχιστες αγορές που έχουν διασωθεί από τον 19ο αιώνα. Έχουμε έρθει εδώ να δούμε έτσι τις καντίνες όπου υπάρχουν διάφορα φαγητά, διάφορα ωραία πραγματάκια. Θα φάμε λογικά κάτι φάμε εδώ. Θα φάμε γιατί πείνασα, ναι. Ναι, θα φάμε και θα πάρουμε ίσως και κανένα γλυκό, θα δω ό,τι έχει. Οπότε θα σας τραβήξουμε μερικά πλάνα, να σας δείξουμε πώς είναι εδώ. Είναι στο ανατολικό, είναι στην ανατολική πλευρά του Βερολίνου, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι τόσο καλή περιοχή όσο οι περιοχές που ήμασταν πιο πριν. Αλλά εντάξει, αν έρθετε με παρέα, νομίζω είναι μια χαρά. Πάντως είναι έτσι, φαίνεται ωραία. Φαίνεται ότι είναι παλιά η αγορά και έχει πάρα πολύ κόσμο. Τελικά ισχύει. Μπορείτε να βρείτε ό,τι θέλετε σε αυτήν την αγορά. Εμείς φάγαμε, είμαστε μακαρονάδες, φάγαμε, δεν θυμάμαι τι ακριβώς φάγαμε, πάστα, ναι. Δεν θυμάμαι να σας πω την αλήθεια. Ο Κωνσταντίνος, εντάξει, πήρε κλασικό πιάτο. Εγώ έβαλα και διάφορα πραγματάκια που είχε μέσα. Πολύ ωραίο και τα δύο πιάτα πολύ ωραία γευστικά, φρέσκα ζυμαρικά. Εκεί μπροστά μας τα φτιάξανε και τα ετοιμάσανε. Και τώρα έχουμε έρθει εδώ, θα σας δείξω σε λίγο, μισό λεπτάκι. Έχω βάλει εδώ διπλό βίντεο για να σας δείχνω αυτά που σας λέω. Οπότε έχουμε έρθει εδώ, γιατί ψάχνω το συγκεκριμένο γλυκό, το οποίο είναι έτσι παραδοσιακό, και ψάχνω ακόμα ένα το οποίο δεν το βλέπω. Ίσως αν είμαστε έτσι τυχεροί, πάμε σε κάποιο άλλο ζαχαροπλαστείο και το δοκιμάσουμε. Μοιάζει ουσιαστικά με την Black Forest, που είναι από εδώ από την περιοχή. Και ίσως πάρω εγώ αυτό εδώ το γλυκό. Μπορεί να πάρω και αυτό, δεν ξέρω. Τώρα κάπως νομίζω με τραβάει να πάρω αυτό. Εδώ βλέπουμε τον πύργο της τηλεόρασης, ένα πραγματικά ορόσημο εδώ για την περιοχή του Βερολίνου. Πρόκειται για το υψηλότερο επισκέψιμο κτίριο στην Ευρώπη. Το ύψος του είναι 368 μέτρα και η θέα από ψηλά πιστεύω θα μας εντυπωσιάσει. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι μοιάζει με διαστημικό πύραυλο. Ο λόγος είναι ότι ο αρχιτέκτονας που το έφτιαξε είχε το όραμα να δημιουργήσει ένα κομμάτι το οποίο θα θύμιζε το σοβιετικό δορυφόρο Sputnik. Και μάλιστα, αν παρατηρήσετε πάνω στην κορυφή, έχει προσθέσει και το χρώμα κόκκινο, το χρώμα του σοσιαλισμού. Ο Κωνσταντίνος έχει μείνει κάτω, έχω ανέβει μόνη μου, δεν έχω βάλει μικρόφωνο. Ελπίζω να με ακούτε, η θέα πραγματικά είναι εκπληκτική, προσπαθώ να μην σκέφτομαι στα πόσο υψόμετρο βρίσκομαι. Θα μου κουμπούν τα πόδια, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε έρθει εδώ στην Αλεξάνδρε Πλάτς. Για όσους δεν γνωρίζετε, είναι η κεντρικότερη πλατεία εδώ στο Βερολίνο. Σήμα κατά τεθέν. Έχει βάλει και τα γιορτινά της όπως θα δείτε. Βέβαια. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία πλατεία. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Και από εδώ ουσιαστικά είναι και το παγκόσμιο ρολόι. Και σε πολύ μικρή και κοντινή απόσταση είναι και ο πύργος της τηλεόρασης. Το παγκόσμιο ρολόι απεικονίζει την ώρα σε 148 χώρες.
Το σημείο ελέγχου Τσάρλι αποτελούσε το πιο σημαντικό και σπουδαίο σημείο ελέγχου μεταξύ Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου. Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Κένεντι το 1962 έμαθε για το κτίσιμο του τοίχου του Βερολίνου, διέταξε να χτιστούν 3 σημεία ελέγχου για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, το σημείο Τσάρλι που βρισκόμαστε αποτελούσε το πιο σημαντικό σημείο διέλευσης μεταξύ Δυτικού και Ανατολικού Βερολίνου.